Μια κομμωτική εμπειρία για παιδιά. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Dasein Scissors, το πρώτο παιδικό κομμωτήριο στην Ερυθρέα, όπου εξειδικευμένοι κομμωτές προσφέρουν τα ωραιότερα κουρέματα για τα παιδικά κεφαλάκια. Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που θυμίζει παιδότοπο, αλλά συγχρόνως φιλικό και καθαρό, όπως ακριβώς ταιριάζει σε παιδιά. Η Μαρίνα μας ζήτησε να κάνουμε μπούκλες στα μαλάκια, βάλαμε μια ωραία κορδέλα και προσθέσαμε και λίγα λουλουδάκια μέσα στα μαλάκια. Φτιάξαμε αυτό το παιδικό κομμωτήριο γιατί θέλαμε αφενός να κάνουμε ένα χώρο πάρα πολύ οικείο για τα παιδιά, όπου να έρθουν και να νιώσουν άνετα και να δεχτούν τη διαδικασία του κουρέματος, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, ειδικά στις μικρές ηλικίες κάτω των 2 ετών. Και ο δεύτερος βασικός λόγος ο οποίος κάναμε το χώρο αυτό είναι η υγιεινή. Θεωρούμε ότι ένα μικρό παιδάκι όταν βρίσκεται για περίπου μισή ώρα σε έναν τέτοιο χώρο πρέπει να είναι 100% καθαρός από οποιοδήποτε τοξικό συστατικό. Είναι ένα όνομα που όχι απλά προσπαθούσαμε να βρούμε να είναι πρωτότυπο, αλλά προσπαθούσαμε να είναι ένα όνομα το οποίο θα δίνει χαρά, έναν τόνο έτσι χαράς σε αυτόν που θα έρθει. Και επειδή η μουσική και ο χορός είναι χαρά, έτσι προέκυψε το Dasein Scissors και έτσι προέκυψε και το θέμα το μουσικό που είναι γύρω-γύρω στους στίχους που βλέπουμε στο πάτωμα. Δίνουμε το χώρο για παιδικά πάρτι, είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος. Έχει δύο τμήματα. Βέβαια το θέμα των πάρτις είναι κυρίως ο καλοπισμός, οπότε αφορά περισσότερο κοριτσάκια. Ό,τι χρησιμοποιούμε εδώ είναι φυτικό 100% ειδικό για παιδιά. Είτε είναι προϊόντα μαλλιών, είτε είναι για τα νύχια. Επίσης, ό,τι βάζουμε πάνω στο παιδί κατά τη διάρκεια του κουρέματος ή του λουσίματος είναι μιας χρήσεως. Μας απασχόλησε πολύ και κάναμε έτσι μια εξονυχιστική έρευνα για να μπορέσουμε να συνδυάσουμε προϊόντα τα οποία είναι 100% φυτικά και κατάλληλα για τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα να δίνουν το επαγγελματικό αποτέλεσμα, αυτό που εμείς δηλαδή αναζητούμε. Μπορεί οποιοδήποτε να τα προμηθευτεί από εδώ, ταυτόχρονα όμως μπορούμε να τα βρούμε σε πολλά σημεία, σε πολλά φαρμακεία. Είναι φαρμακευτικό προϊόν. Όπως σας είπα, είναι 100% φυτικά. Έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ένα φυτικό προϊόν. Σημαίνει ότι δεν έχει ούτε καν ζωικά στοιχεία μέσα και τα συγκεκριμένα είναι τόσο εμπλουτισμένα σε σύνθεση, περιέχουν τόσο φυτά μέσα, ώστε να δίνουν πραγματικά επαγγελματικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πραγματικά να ενυδατώνουν, να περιποιούνται τα μαλλιά, να τα προστατεύουν και να είναι κατάλληλα για το δέρμα των παιδιών. Ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν θέματα αλλεργιών, εκζεμάτων, να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με αυτό το προϊόν. Αυτή η σειρά ξεκινάει από μηδέν ηλικία, από βρέφος. Μάλιστα, μας έχουν πει στην Καλιφόρνια ότι τα έχουν και με ευτήρια και τα χρησιμοποιούν για το πρώτο μπάνιο του νεογέννητου. Και από εκεί και πέρα το σαμπουάν ξεκινάει από 2 ετών και έχει πάρα πολύ ωραίες κρέμες μαλλιών αυτή η σειρά. Οι κρέμες μαλλιών μπαίνουν κυρίως σε κορίτσια. Υπάρχουν και αγοράκια με πιο μακριά μαλλιά που το χρειάζονται. Η Original Sprout όμως έχει βγάλει τρεις διαφορετικές κρέμες. Μία που ξεβγάζεται, μία που δεν ξεβγάζεται και μία κρέμα μαλλιών σε σπρέι που το λέμε ξεμπερδευτικό για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση ώστε η μαμά να μπορεί να ξεμπερδεύει δύσκολες περιπτώσεις μαλλιών. Υπάρχει προϊόν για μπούκλες, ένα προϊόν που αναζητούν οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους σγουρά μαλλιά. Υπάρχει το gel που είναι πάρα πολύ απαλό, δεν αφήνει κανένα ίχνος και αυτό πάνω στα μαλλιά. Και υπάρχει βέβαια και η πάστα που κάνει το styling το πιο έντονο, τις μοϊκάνες, τα καρφάκια. Και υπάρχει και η σειρά για ενηλίκους, για μαμάδες, οι οποίες οι μαμάδες επιλέγουν αυτό το προϊόν εφόσον θέλουν να χρησιμοποιούν φυτικά προϊόντα. Η κρέμα είναι κρέμα σώματος, είναι ενυδατική κρέμα, μπορούν από μωρά μέχρι μεγάλη να τη χρησιμοποιούν. Στα παιδιά βοηθάει πάρα πολύ στην αλλαγή της πάνας, γιατί περιέχει ψευδάργυρο μέσα και επομένως καταπραίνει και ενυδατώνει. Όταν επιλέγουμε ένα προϊόν για παιδιά, πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά τα συστατικά του.
όλα αναφέρονται από πίσω, όλα τα συστατικά αναφέρονται και καλό είναι να ψάχνουμε. Στο ίντερνετ πλέον μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία. Υπάρχουν έγκυρες πηγές, δημόσιοι οργανισμοί, οι οποίοι αναλύουν ένα-ένα τα συστατικά για την καταλληλότητά τους και για το πόσο είναι εγκεκριμένα.